Κυρίες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα βρίσκομαι στο Πήλιο και συγκεκριμένα στη Μακρινίτσα, ένα μαγευτικό μέρος, μου αρέσει πάρα πολύ. Και βρήκα την ευκαιρία να παρουσιάσω και μερικά shake and vape. Είναι από τη σειρά Milk Shake and Vape από ESIG. Και θα σας δώσω και εσάς αυτή την ευχαρίστηση να δείτε σε πλανάκια πολλά σημεία από αυτό το μέρος που είμαι. Και μάλιστα πολύ όμορφα και μαγευτικά. Πάμε όμως να αρχίσουμε την παρουσίαση και σε λίγο θα σας δείξω πού θα πάω για να σας παρουσιάσω το πρώτο από Milkshake and Vape. Όλα αυτά όμως σε λίγο. Και πάμε να παρουσιάσουμε το πρώτο. Τώρα πού να κοιτάω, στην κάμερα ή σε αυτό το όμορφο πανοραμικό μέρος εδώ που είμαι. Θα προσπαθήσω να κοιτάω σε εσάς και εσείς να βλέπετε αυτό που έχω από πίσω. Milk Punch είναι το πρώτο που θα παρουσιάσω και είναι, όπως σας είπα, από τη σειρά Milk Shake and Vape από ESIG. Πάμε να δούμε στη μυρωδιά τι λέει και μετά θα σας πω και στο άτμισμα. Κάτι σαν αλκοόλ στη μυρωδιά. Ίσως και η σοκολάτα φαίνεται. Αλλά σαν ένα ρόφημα. Μου θυμίζει ένα ρόφημα όταν το μυρίζω. Πάμε να δούμε όμως μέσα στον dripper τι λέει. Και εκεί θα μας δώσει βέβαια αυτό που χρειαζόμαστε να μάθουμε για να αποφασίσουμε αν μας αρέσει ή όχι. Φαίνεται όλος ο βόλος από εδώ μέχρι τέρμα κάτω στη θάλασσα, στο λιμάνι. Δεν είναι τυχαίο που όλοι έρχονται εδώ μόνο και μόνο για να πιούν ένα καφέ και να απολαύσουν αυτή τη θέα, όπως και εγώ αυτή τη στιγμή. Για να δούμε λοιπόν τι λέει και στο άτμισμα. Το πρώτο που σκάει έτσι δυνατά στην αρχή όμως είναι το κονιάκ, σαν μπράντι μου θυμίζει, και μετά η σοκολάτα. Όμως, εκεί που νομίζεις ότι έχεις μόνο αυτά τα δύο στοιχεία, εξελίσσεται η συνταγή και σου δίνει το αποτέλεσμα αυτό που ήθελες από την αρχή. Θέλεις ποιότητα και ποικιλία. Ναι, έχουμε εδώ μπισκότο, έτσι ωραίο, και μπορώ να πω αυτό το ξεροψημένο μπισκότο με μια γλυκιά γεύση, ίσως καραμέλας, και αυτό που λέει ο κατασκευαστής βουτύρου, δεν ξέρω, αλλά έχει μια καραμέλα μέσα. Και όλο αυτό δένει και περιστοιχίζεται, που λένε, σαν να έχει ρίξει σιρόπι από σοκολάτα. Η σοκολάτα μένει για πολλή ώρα σαν επίγευση μαζί με την καραμέλα και το ένα πολεμάει το άλλο, μόνο και μόνο ποιο θα υπερισχύσει. Η γλυκιά γεύση της καραμέλας ή η μη γλυκή, ας πούμε, γεύση της σοκολάτας. Μου αρέσει αρκετά αυτό το παιχνίδι που παίζουν αυτά τα δύο στοιχεία και φυσικά βέβαια είναι σαν να έχω μία γέμιση ενός μπισκότου με καραμέλα, σοκολάτα. Marshmallow, που λέει ο κατασκευαστής, δεν το βλέπω πολύ, αλλά νιώθω ότι υπάρχει κάτι ακόμα που μου αρέσει, έτσι κι αλλιώς μου αρέσει. Και σίγουρα θα το προτείνω σε αυτούς που ζητάνε έτσι μια πολύ πιο ιδιαίτερη γεύση, αλλά ταυτόχρονα και πολύ γευστική. Είμαστε στο πιο ψηλό σημείο τώρα της περιοχής εδώ και η Μακρινίτσα είναι υπέροχη. Σας το είπα βέβαια άλλωστε πολλές φορές και θα το ακούσετε ακόμα τόσες, γιατί είμαι πολύ ενθουσιασμένος πάρα πολύ. Και φυσάει λιγάκι και ελπίζω να μην ακούγεται στο μικρόφωνο. Ο κόσμος, πολλής. Και φυσικά είναι και η περίοδος τέτοια, το Πάσχα, που μαζεύεται πάρα πολύ κόσμος εδώ για να γιορτάσει το Πάσχα. Και φυσικά αυτό που θέλω να πω είναι ότι γιατί όχι σε ένα τέτοιο σημείο να μην γιορτάζεις το Πάσχα. Παιδιά, θα το προτείνω γιατί έχει πάρα πολύ ωραία γεύση. Εκτός αυτού, έχει και αυτό που δεν έχω ατμίσει ίσως σε κάποια άλλα. Μία πολυπλοκότητα και ταυτόχρονη ισορροπημένη συνταγή. Αυτά, πάμε να δούμε το επόμενο, που είναι, δεν ξέρω, σε κάποιο άλλο σημείο. Και βρίσκομαι σε ένα άλλο σημείο στη Μακρινίτσα, στην πλατεία, για να παρουσιάσουμε το επόμενο και είναι το banana shake. Για να δούμε. Πολύ κόσμος.
πάρα πολύ κόσμος εδώ. Για κοιτάξτε. Είδατε, θα προσπαθήσω όσο το δυνατόν να μπορέσω να φωνάξω, γιατί θα φωνάζω τώρα για να μπορέσετε να με ακούσετε, μιας και έχει πάρα πολύ θόρυβο, να σας παρουσιάσουμε το επόμενο υγρό και είναι banana shake από milkshake and vape. Έχω μυρωδιά μπανάνας, περισσότερο σαν κρέμα μπανάνας παρά σαν φρούτο. Για να δούμε όμως μέσα στον dripper τι λέει, και έχω τον deja vu. Για ακόμα μια φορά. Πολύ θόρυβος, πολύ κόσμος, αλλά εντάξει, θα σας μεταφέρω και το κλίμα, άλλωστε, της περιοχής. Δεν ξέρω αν σας αρέσει το milkshake banana. Ωραίο είναι όταν το πίνεις, βέβαια στην γεύση, στο άτμισμα, η μπανάνα για μένα είναι λίγο δύσκολη. Χρειάζεται να βρεθεί μια ωραία μπανάνα για να μπορέσω εγώ να γουστάρω, να ατμίζω με μπανάνα. Στο παρελθόν έχω ξανατμίσει μπανάνα από εσύ και μου άρεσε. Μου άρεσε γιατί έχει πετύχει ακριβώς αυτό που θεωρώ εγώ μπανάνα σε ένα υγρό αναπλήρωσης. Εδώ έχουμε ακριβώς ένα τέτοιο υγρό αναπλήρωσης, μάλλον ένα σεκ βέβαια που αν το φτιάξετε εσείς θα έχετε ένα υγρό αναπλήρωσης με αυτή τη γεύση, όμως το αγκαλιάζει και ένα αλκοόλ. Λέει η εταιρεία ότι είναι κονιάκ. Μπορεί, αλλά μου αρέσει έτσι ο τρόπος που είναι φτιαγμένο. Σαν ρόφημα μου μοιάζει. Είναι σαν και αυτό που λέμε, φτιάχνουμε ένα ωραίο σμούθι, ρίχνουμε λίγο αλκοόλ μέσα και το πίνουμε. Ωραία κρεμώδες γεύση από μπανάνα. Πολύ καλό, πολύ καλό. Τώρα αν θα το άτμιζα όλη την ημέρα. Μπορεί να το άτμιζα για πολλές ώρες, αλλά όχι για όλη την ημέρα. Η μπανάνα δεν είναι για μένα για όλη την ημέρα, όσο και καλή να είναι. Σίγουρα κάποια στιγμή θα με λιγώσει. Πάρα πολύ ωραίο και νόστιμο. Θα το προτείνω σε αυτούς που γουστάρουν μπανάνα και θέλουν να ατμίζουν με μπανάνα όλη την ημέρα και βέβαια σε αυτούς τους φρουτάκιδες που ίσως πάνε να γυρίσουν λιγάκι στο πιο γλυκό από φρούτο. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Πάμε να δούμε το επόμενο. Ποιο είναι? Δεν ξέρω. Θα μας πει σε λίγο ο κάμεραμαν. Σε λίγο όμως. Και πάμε να δούμε το επόμενο και είναι το Frozen Pink Panties από Milkshake and Vape. Για να δούμε στη μυρωδιά. Λεμόνι, φρέσκο λεμόνι και μια μυρωδιά βανίλιας. Για να δούμε όμως μέσα στον ατμοποιητή τι λέει, γιατί εκεί γουστάρουμε. Σίγουρα θα είναι στα δικά μου τα προφίλ. Εννοείται, λεμόνι. Για να δούμε. Χτύπησε και η καμπάνα. Εντάξει. Πρέπει να κάνουμε και το σταυρό μας. Πάσχα είναι. Γιορτάζει ο κόσμος. Κάτω έχουν μουσικές, χορεύουν και εμείς κάνουμε παρουσίαση. Αλλά δεν πειράζει. Έτσι πρέπει. Να γιορτάζει ο κόσμος. Τι σας είπα. Είναι στα δικά μου ατμιστικά προφάιλ και εδώ σκάει και η φράουλα. Πάρα πολύ ευχάριστο υγρό για μένα, πάρα πολύ ευχάριστο για όλη την ημέρα. Φράουλα, λεμόνι και ίσως μια βανίλια.
Ωραία γλυκιά γεύση. Θα έλεγα ότι έχει λίγο καραμέλα μέσα. Εθιστικό υγρό, αυτό μάλιστα. Αυτό είναι σούπερ για μένα. Βρίσκομαι στο πιο υψηλό σημείο της Μακρινίτσας. Έχω ανεβεί αρκετά ψηλά. Έχω μια τέλεια θέα κάτω της θάλασσας του Βόλου. Πολύ παραδοσιακά και όμορφα κτίρια. Έτσι είναι όλα εδώ στο Πήλιο. Θα κάνουμε ένα πανάρισμα εδώ γύρω-γύρω να δείτε την περιοχή. Αλλά συνεχίζω να ατμίζω το τέλειο για μένα Second Vape. Ο πρωταγωνιστής είναι το λεμόνι. Μετά έρχεται η φράουλα, ίσως καραμέλα και βανίλια, αλλά σε πολύ λίγες δόσεις. Ντουφεκές. Τι άλλο θα ακούσουμε εδώ. Πολλά. Δεν χρειάζεται να πω και πολλά. Θα το προτείνω σε όλους που τους αρέσουν αυτές οι γεύσεις, αυτοί οι συνδυασμοί γεύσεων. Και σίγουρα, άμα είναι στα δικά μου ατμιστικά προφάιλ κάποιοι από εσάς, θα το ακολουθήσουν. Πάμε να δούμε το επόμενο. Πω πω, τέλειο. Πάμε. Berry Shake. Επόμενο. Για να δούμε τι λέει στη μυρωδιά. Σοκολάτα. Και μπισκότο. Σοκολάτα μπισκότο μου φέρνει στη μυρωδιά. Για να δούμε όμως τι λέει μέσα στον ατμοποιητή μας. Ωραία δρομάκια πλακόστρωτα. Σας μεταφέρω εγώ σιγά σιγά το κλίμα που είναι εδώ, το περιβάλλον που βρίσκομαι, με μικρές απλές προτάσεις, γιατί δεν θα μπορέσεις να το περιγράψεις. Όσο και να πεις, πάλι λίγα θα είναι. Για να δούμε. Η σοκολάτα σκάει αρκετά δυνατά, πρωταγωνιστικά. Όμως έχω και ένα μπισκότο. Αυτό που μύρισα, αυτό έχω στην αρχή. Τα berries έρχονται και γίνονται σαν γέμιση μέσα. Ένα μπισκότο δηλαδή, φανταστείτε, με μπατόμουρα. Και εκεί όμως που τελειώνει όλο αυτό, έρχεται και μου σκάει λίγο το φουντούκι στην εκπνοή. Το φουντούκι είναι που σβήνει όλη αυτή την, μπορώ να πω, γλυκάδα της σοκολάτας και των berries και έρχεται και ισορροπεί όλο αυτό στη συνταγή. Πρωταγωνιστικό ρόλο έχει η σοκολάτα και το μπισκότο. Αν σας αρέσουν οι συνδυασμοί μπισκότου σοκολάτας μαζί με ένα φρούτο, άψογο. Για να είμαι δίκαιος, σε μένα ήταν ένα υγρό αναπλήρωσης που με κούρασε λίγο, αλλά όχι ότι δεν είναι καλό και ισορροπημένο. Είναι για αυτούς βέβαια που γουστάρουν τέτοιους συνδυασμούς από φρούτα μαζί με κάποιο γλυκό. Η επίγευση είναι της σοκολάτας, στον ουρανίσκο την καταλαβαίνω, μένει για πολλή ώρα και σβήνει, σας είπαμε, ένα φουντούκι μαζί με τα φρούτα, δηλαδή τα μούρα. Όχι, θα το προτείνω άνετα στους φρουτάκηδες που και αυτοί γουστάρουν λίγο από κάτι σε πιο γλυκό. Για την ακρίβεια δεν είναι φρούτο-φρούτο, αλλά επειδή έχει μέσα αυτό το συνδυασμό, ίσως θα πρέπει να τους φέρω σε ένα, ας πούμε, να τους φαντασιώσω λιγάκι πώς είναι το υγρό, ένα μπισκότο με πολύ ωραία γέμιση μέσα μούρων και σοκολάτας. Και όπως μου λέει ο καμεραμάν, δεν είναι φρούτο. Είναι καθαρά ένα γλυκό υγρό αναπλήρωσης και συμφωνώ. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να κάνουμε και το τελευταίο της παρουσίασης για σήμερα από ένα άλλο όμορφο μέρος εδώ της Μακρινίτσας. Ποιο? Δεν ξέρω. Για να δούμε. Για ακολουθήστε με. Θα πάω από εκεί πέρα, θα πάω από εκεί. Έλα από εδώ, θα πάω από εδώ. Και πάμε να δούμε και το τελευταίο. Και είναι το Snigger από τη σειρά Milk Shake and Vape. Από τη σειρά της ESIG. Για να δούμε όμως τι λέει στη μυρωδιά και μετά στο άτμισμα. Αγαπάει η ESIG τη σοκολάτα. Πάλι διακρίνω μια γάλακτο σοκολάτα στη μυρωδιά και κρέμα, ωραία κρέμα.
Για να δούμε όμως μέσα στον ντεζαβού τι λέει. Είναι και το τελευταίο που θα σας παρουσιάσω. Μακάρι, μακάρι να έχω μεταφέρει σε εσάς το περιβάλλον που ζω, όλη αυτή την ατμόσφαιρα τη γιορτινή και να σας ταξιδέψω. Εντάξει, μακάρι. Για να δούμε. Για τους λάτρες του βούτυρου κακάου, για τους λάτρες της σοκολάτας, για ένα ασυνήθιστο μπορώ να πω τελικό υγρό αναπλήρωσης, είναι ό,τι πρέπει. Πάρα πολύ ωραίο και γλυκό υγρό αναπλήρωσης στην τελική του μορφή. Θα το λατρέψουν αυτοί που θέλουν, όχι φρούτα, κάτι γλυκό, κάτι ασυνήθιστο, κάτι με σοκολάτα, με βούτυρο, με ωραία ζάχαρη μέσα. Δεν χαλάει τις αντιστάσεις εύκολα, παρόλο που έχει, όπως νομίζω εγώ, γλυκαντικά. Δεν έχει νομίζω γλυκαντικά, αλλά έχει ουσίες και concentrates που φτιάχνουν αυτή την ωραία γλυκάδα στο στόμα. Η επίγευση είναι τρομερή. Θα ξαναβάλω, μου αρέσει αρκετά. Θα ξαναβάλω λίγο ακόμα για να σας μεταδώσω και εσάς την αίσθηση που μου έδωσε στην γεύση του το Snigger. Το αφήνω εδώ. Για να δούμε. Πολύ ωραία αίσθηση. Πάρα πολύ ωραία αίσθηση. Είναι ουδέτερο. Δεν έχει να κάνει ούτε με φρούτα μέσα, ούτε με κάτι πολύ πιο έτσι συγκεκριμένο. Είναι ένα ουδέτερο, φοβερό, υγρό αναπλήρωσης για όλη την ημέρα. Το φουντούκι που έχει μέσα, μαζί με τις κρέμες, η ζάχαρη που λέει ο κατασκευαστής, που εγώ την έχω σαν γλυκάδα, εντάξει, δεν καταλαβαίνω αν είναι καφέ ζάχαρη, αν είναι άσπρη ζάχαρη, δεν ξέρω τι, αλλά ο συνδυασμός αυτός μαζί με τη σοκολάτα και το βούτυρο, χωρίς να έχει αυτή τη βουτυρίλα και να σε λιγώνει, είναι απίστευτο, είναι απίστευτο. Παιδιά, θα το προτείνω άνετα. Είπαμε για ποιους, για τους γλυκατζίδες καθαρά και για αυτούς που θέλουν ίσως να βάλουν και κάτι έξτρα μέσα για να το πλουτίσουν. Δηλαδή, κάνα φρούτο, κάνα καπνικό, μπορεί. Μάλιστα. Αυτά ήταν λοιπόν και τα 5 που παρουσίασε απόψε μέσα από αυτό το όμορφο περιβάλλον της Μακρινίτσας μαζί με την παρέα ενός πουλιού που μου κάνει τσίου 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 συνέχεια. Και χαίρομαι που σας μετέδωσα όσο μπορώ βέβαια το περιβάλλον εδώ που ζω αυτή την εποχή στη Μακρινίτσα. Εντάξει. Φιλιά, μέχρι την επόμενη φορά με κάτι καινούριο. Αλλά μέχρι τότε, καλά ατμίσματα και πολλά. Γεια σας.